Επιμορφωτική ημερίδα για τους φιλολόγους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία ευθύνης τους με θέμα η δημιουργική γραφή στο πλαίσιο της αξιολόγησης του μαθήματος της συνολικής λογοτεχνίας, διοργάνωσαν σήμερα οι σχολικοί σύμβουλοι φιλολόγων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Γιάννης Γκανάκας και Παναγιώτης Καραμανόλης. Χώρος πραγματοποίησης της ημερίδας ήταν η αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και εισηγητές η Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, επικουρός καθηγητής της συνολικής λογοτεχνίας και της δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Διοργανώνουμε σήμερα μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Γιάννη Γκανάκα. Είμαστε οι σχολικοί σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σχολικοί σύμβουλοι των φιλολόγων. Διοργανώνουμε μια επιμορφωτική ημερίδα με θέμα η δημιουργική γραφή στο πλαίσιο της αξιολόγησης του μαθήματος της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Από φέτος, στα γυμνάσια και στα ΕΠΑΛ έχει μπει η δημιουργική γραφή στον τρόπο της αξιολόγησης, ένα δηλαδή από τα θέματα που θα τεθούν τον Ιούνιο κατά την εξέταση της νεοελληνικής λογοτεχνίας, θα είναι και ένα θέμα δημιουργικής γραφής. Έχουμε την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας ο επίκουρος καθηγητής της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, ο οποίος διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών την δημιουργική γραφή και την νεοελληνική λογοτεχνία και είναι και υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη δημιουργική γραφή. Και θα μας μιλήσει σχετικά ώστε οι συνάδελφοι να είναι έτοιμοι και να θέσουν τα θέματα της δημιουργικής γραφής κατά την εξέταση του Ιουνίου και του Μαΐου. Θα ενημερωθούμε δηλαδή για το θέμα αυτό και θα συζητήσουμε σχετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Πρόεδρό του για την παραχώρηση της αίθουσας. Σήμερα με τον έτερο συνάδελφό μου, τον κύριο Καραμανόλη, οργανώσαμε αυτή την συνάντηση, την επιμορφωτική συνάντηση για τους φιλολόγους του νομού. Το θέμα μας είναι η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο της αξιολόγησης του μαθήματος της λογοτεχνίας σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που ισχύουν από φέτος. Αυτό που ήθελα να πω και να επισημάνω είναι ο ρόλος της αξιολόγησης του μαθητή. Μιλάμε για μια αξιολόγηση η οποία έχει να κάνει με την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης του μαθητή. Μιλάμε για μια αξιολόγηση η οποία δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Για μια αξιολόγηση που συμβάλλει στη μάθηση, που είναι το πρωτεύον. Το τελευταίο είναι η κατάταξη σε μια βαθμολογική κλίμακα. Δεν θέλουμε να προωθήσουμε τη βαθμοθυρία στους μαθητές. Θέλουμε να προωθήσουμε την γνώσεοθυρία. Και οι φιλόλογοι πάνω σε αυτό το αντικείμενο θα επιμορφωθούν σήμερα, θα συζητήσουμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα πάρουμε τις θέσεις τους ως εκπαιδευτικών μάχημων της πράξης και θα τις μεταφέρουμε, εννοείται, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως απομακρυσμένα στελέχη του ΙΕΠ που είμαστε εμείς οι σχολικοί σύμβουλοι. Χαρά έχω προσκληθεί σε αυτή την ημερίδα που διοργανώνουν οι σχολικοί σύμβουλοι Κοζάνης να συζητήσουμε και να ανοίξει η κουβέντα για το θέμα της αξιολόγησης δημιουργικής γραφής στα σχολεία. Βρεθήκαμε ανέτοιμοι ως εκπαίδευση, γιατί αυτό έγινε πρόχειρα και βιαστικά, όπως συνηθίζονται πολλά πράγματα στην Ελλάδα, αλλά ελπίζουμε ότι χαιρετίζουμε την προσπάθεια, γίνει δουλειά από συναδέλφους και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα μπει το νερό στα βλάκια. Η προϋπόθεση, μάλλον το ζητούμενο, είναι να δημιουργήσουμε ένα έθνος αναγνωστών, κυριολεκτό τώρα, και να αλλάξει όλη αυτή η ναυθαλήνη και το σκοταδό ψυχοσύστημα της διδασκαλίας νεοελληνικής λογοτεχνίας στα ελληνικά σχολεία. Από τα παιδιά υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, απλώς πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση για να μην καταλήξουμε σαν τη φιλαναγνωσία που ο όρος ευτελίστηκε και ουσιαστικά δεν βοηθήθηκε από το σχολείο, δεν υπηρετήθηκε όπως έπρεπε. Φιλοδοξούμε να μην έχουμε την ίδια κατάληξη. Είμαστε όμως αισιόδοξοι.